είχαν ετοιμάσει και το σχετικό σχέδιο. Και τώρα χαίρομαι, γιατί όλα αυτά αποκαλύπτονται. Ξέρετε τι είδους καταστροφή θα σήμαινε αυτό για τη χώρα. Πληθωρισμός, κλείσιμο τραπεζών, χάσιμο καταθέσεων, αδυναμία να κάνεις εισαγωγή σε τρόφιμα, κάψιμα, φάρμακα, ανταλλακτικά, χώρια οι κοινωνικές ταραχές. Και δέστε μόνο τι συνέβη σε μια πολύ πιο πλούσια χώρα, την Ελλάδα, την Αργεντινή. Εκείνοι χρεοκόπησαν το 2002, ακούστε, κάηκαν οι πόλεις της, εξαθλιώθηκε η κοινωνία της και ακόμα την κυνηγάνε για τα χρέη της, ακόμα σπαράσεται εσωτερικά, διεθνώς κλειδονίζεται και σκεφτείτε τι θα έχει συμβεί εδώ αν είχαμε ακολουθήσει εκείνο που ξέρετε ποιοι μας έλεγαν ότι είναι ο σωστός δρόμος, ο δρόμος της Αργεντινής. Κι όμως από αυτά τίποτα δεν συνέβη εδώ. Υποφέραμε, ναι, πολύ όλα τα χρόνια, αλλά τα χειρότερα, τα τρεις χειρότερα τα αποτρέψαμε. Και πολλοί το θεωρούσαν τότε απίθανο, αλλά τα καταφέραμε. Όπως πολλοί απίθανο θεωρούσαν σε δύο χρόνια να πετύχουμε πλεονάσμα, να μοιράσουμε φέτος κοινωνικό μέρισμα χωρίς να δανειστούν, να βγούμε στις αγορές, δηλαδή να γίνουμε επιτέλους μια φυσιολογική χώρα που δεν ήμασταν τα τελευταία χρόνια. Αποκαταστήσουμε τον έλεγχο, τη βιωσιμότητα του χρέους. Και τώρα βγήκαμε, φίλες και φίλοι, στις αγορές. Όχι χρόνια πριν, μήνες πριν, κανείς δεν το φανταζόταν. Βγάζουμε τη χώρα από την κρίση κατά τα μνημόνια. Και αυτά πριν δύο χρόνια θεωρούνται απίστευτα. Και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο τόσο σύντομο. Δεν είχε ιστορικό προηγούμενο, αλλά το πετύχαμε. Και αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε, μιλάω με τη σοβαρότητα που πρέπει ένας πρωθυπουργός να αντιμετωπίζει τα ζητήματα της οικονομίας. Ενώ από την επόμενη χρονιά προβλέπεται ανάπτυξη ταχύτητα, η ανεργία που είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλή άρχισε για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, τρεις συνεχείς μήνες να πέφτει. Και μέσα στην επόμενη τετραετία προβλέπονται 550.000 θέσεις εργασίας, πτώση της ανεργίας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη θα έρθει λοιπόν και στη Δυτική Ελλάδα. Δεν θα περάσει από δίπλα, δεν θα την προσπεράσει, δεν θα την ξεπεράσει να πάει πιο κάτω. Φίλες και φίλοι, πριν δύο χρόνια είχα υποσχεθεί όταν ανέλαβα δύο πράγματα. Ότι δεν θα αφήσω να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Ότι δεν θα επιτρέψω τέτοια καταστροφή. Αυτή την υπόσχεση που τήρησα με αγώνα. Και δεύτερον, ότι θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και αυτό το κάνουμε. Τώρα ένα πράγμα σας υπόσχομαι. Ότι στην ανάπτυξη που έρχεται δεν θα αφήσω να μείνει πίσω κανένας. Οικονομία, δημοκρατία. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα να νικήσουμε τα ελλείμματα, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία, να ανοίξουμε ξένες αγορές στα ελληνικά τα προϊόντα και να κερδίσουμε δύναμη με ισχυρούς συμμάχους. Και αυτά ακριβώς κάνουμε. Και εδώ είναι το πιο κρίσιμο. Γιατί αυτό παίζεται αυτή την Κυριακή και την άλλη. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τις διώχνει τις επενδύσεις. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να μείνει ψηλά η εικόνα που φτιάξαμε της χώρας μας πια στο εξωτερικό. Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια πλήρως αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία στο εξωτερικό. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να την κλονίσει και πάλι αυτή την αξιοπιστία.
απειλεί να σκίσει τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Αυτά που έτσι κι αλλιώς σε περνάμε και αφήνουμε πίσω μας. Πώς θα μετράσουν 27 κοινοβούλια, δουλές στην Ευρώπη που μας δάνεισαν με επιτόκια πολύ χαμηλότερα από όσα πολλές φορές δανείστηκαν οι ίδιοι εκείνοι. Και πώς θα μας γυρίσει πίσω στα ελλείμματα, από πού θα δανειστεί, ποιοι θα τον δανείσουν, θα ζητήσει κι άλλα μνημόνια, θα ζητήσει δανεικά με αυστηρούς όρους, και πώς θα πάρουμε την καινούργια περικοπή των επιτοκίων που είναι προγραμματισμένοι να την πάρουμε το φθινόπωρο, σχίζοντας τα μνημόνια που δεν έχουν πια αξία. Πώς θα εξασφαλίσουμε ρευστότητα για τη χώρα, απειλώντας, όπως έκαναν οι δικοί του, ότι θα φορολογήσουμε καταθέσεις ή ότι θα επιστρέψουμε στην κρίση που κόντεψε να μας μπαίνει το ευρώ. Υπάρχει κανείς άνθρωπος λογικός, σοβαρός, που να θέλει να γυρίσει σε όσα περάσαμε και τώρα αφήνουμε πίσω? Υπάρχει κανείς που θέλει να μπούμε ξανά στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια που μόνο τώρα την ξεπεράσαμε? Ένας μόνον υπάρχει που το θέλει αυτό, γιατί από αυτό τρέφεται πολιτικά. Από πόνο του κόσμου τρέφεται πολιτικά. Και ένας το θέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε πάλι στο πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει η Ευρώπη. Εδώ ζητούν να φύγουμε κάποιον άλλο. Και αυτό ακόμα το θυμήθηκαν από το πολύ βαθύ παρελθόν. 25 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Πότε το θυμήθηκαν? Τώρα που όλη η περιοχή γύρω από τη χώρα μας, γύρω από την Ελλάδα, είναι σε μια μόνιμη αναταραχή. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται στην Ουκρανία. Και εκείνοι ζητούν να φύγουμε από τον άλλο. Όμως για να υπάρχει ανάπτυξη, φίλε και φίλοι, η Ελλάδα χρειάζεται διεθνή στηρίγμα. Όχι απομόνωση. Όχι έξοδα από το ευρώ. Όχι έξοδα από τις συμμαχίες. Για να υπάρχει ανάπτυξη, η Ελλάδα χρειάζεται ασφάλεια. Και σταματήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Το είπαμε από την αρχή και το κάναμε. Τα τεράστια κύματα των λαθρομεταναστών. Και για πρώτη φορά αυτοί που φεύγουν λαθρομετανάστες είναι περισσότεροι από εκείνους οι οποίοι έρχονται. Έχουμε στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Και η ίδια η Ευρώπη το έβαλε στις μεγάλες της προτεραιότητες για να υπάρχει επαναπατρισμός εκείνων που ήδη έχουν έρθει και έχουν παγιδευτεί στην Ελλάδα. Αλλά διαβάστε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ύμνος των λαθρομετανάστων. Θέλει να γεμίσει τη χώρα λαθρομετανάστες να τον κάνει. Να τους δώσει διαβάστατα και χαρτιά μαζικά, να τους δώσει δικαιώματα, να τους δώσει ταγένειες, να τους δώσει σπίτια. Εμείς από την άλλη καθαρίζουμε και τα κατοικημένα κτίρια που παράνομαι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τους περασπίζεται. Καθαρίζουμε τα πανεπιστήμια που είχαν γίνει αιστείες παρανομίες.